Χρονιά ρεκόρ σε επισκεψιμότητα στο μηνοϊκό ανάκτορο της Κνωσού η φετινή, με την αύξηση να είναι σημαντική από τον Απρίλιο μέχρι και σήμερα. Τον Ιούνιο οι επισκέπτες ξεπέρασαν τους 115.000, τον Ιούλιο τους 153.000 και με την αύξηση να είναι μεγάλη και το μήνα Αύγουστο. Η κίνηση είναι πάρα πολύ αυξημένη, ειδικά από τον Μάρτιο και μετά, διότι το χειμώνα είχαμε μια πτώση στο χειμερινό τουρισμό. Το Μάρτιο και μετά έχουμε ένα διπλασιασμό του κόσμου και ο Ιούνιος και ο Αύγουστος φαίνεται να έχουν μια αύξηση της τάξης των 15 με 20%. Αυτό το μήνα αυτό παρουσιάζεται μια μεγάλη αύξηση και χαιρόμαστε γι' αυτό, διότι τους προηγούμενους μήνες είχαμε κάποια πτώση, τέλος πάντων, κάποια μεγάλη κάμψη, είτε στην πλευρά των ξεναγών, είτε στα ξενοδοχεία που ακούγαμε διάφορα σχόλια. Και χαιρόμαστε και ευχόμαστε να συνεχίσει έτσι μέχρι το τέλος της σεζόν, που να βγάλουμε κάποια σπασμένα όλοι μας. Μέσο όρο 6.000 τουρίστες επισκέπτονται καθημερινά τον αρχαιολογικό χώρο της Κνώσου, ενώ η ουρά στα λεπορία των προηγούμενων ετών έχουν μειωθεί σημαντικά, καθώς χιλιάδες τουρίστες κλείνουν τα εισιτήριά τους μέσω του νέου ηλεκτρονικού συστήματος. Βλέπω πολύ, ας πούμε, ότι έρχονται ξανά οι Ρώσοι και αρκετοί Γερμανοί και Γάλλοι Ευρωπαίοι έρχονται πάρα πολύ, που σημαίνει ότι έχουν αποκτήσει μια εμπιστοσύνη πλέον στην Ελλάδα. Επίσης, πολλοί νέοι, γι' αυτό και βλέπουμε και μια μεγάλη αύξηση στα ηλεκτρονικά εισιτήρια. Το νέο σύστημα που έχει το ηλεκτρονικό εισιτήριο της Κνωσού, όπου οι ξένοι αλλά και τα γραφεία μπορούν να κλείνουν κατευθείαν εισιτήρια από το ίντερνετ. Δηλαδή, έχουμε κάθε μήνα πάνω από 3 με 4.000 εισιτήρια μέσω του ηλεκτρονικού. Θέλουν να μάθουν τα πάντα. Είναι πάρα πολύ ενημερωμένοι, πρώτα-πρώτα. Όχι μόνο για το μηνοϊκό πολιτισμό, αλλά γενικά για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Τους αρέσει πάρα πολύ η μυθολογία. Από τις αρχές Αυγούστου μέχρι σήμερα, οι εισπράξεις στον αρχαιολογικό χώρο της Κνώσου ανέρχονται σε 1.640.000 ευρώ, ενώ όποτε καταγράφεται μεγάλη επισκεψιμότητα στο ανάκτορο της Κνώσου, ενεργοποιείται και τέταρτο ταμείο. Κάθε μέρα φτάνουμε από 5 έως 6.000 κόσμο. Κάθε μέρα. Υπάρχουν βέβαια μέρες όπου βλέπετε τα πολλά κρουαζιερόπλια κάτω στο λιμάνι, όπου πάμε και παραπάνω. Τρία ταμεία έχουμε μόνιμα και το τέταρτο ταμείο, όταν παραστεί ανάγκη, το ανοίγουμε άμεσα, έχουμε προσωπικό. Είναι διαβασμένοι. Οι πιο πολλοί είναι, ιδιαίτερα οι Ιταλιάνοι, γιατί το έχουν και μέσα στα σχολεία τους και κάνουν και τη μυθολογία και την προϊστορία της Ελλάδος και τα λοιπά. Αλλά υπάρχουν λαοί, όπως οι Ρώσοι παραδείγματος χάρη, που δεν έχουν κάποια ιδέα όπως άλλοι λαοί και κάνουν έτσι ερωτήσεις οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένες για να μάθουν τα βασικά πράγματα. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι τις προσεχείς μέρες το προσωπικό στο ανάκτορο της Κνώσου θα ενισχυθεί με 6 άτομα εποχικό προσωπικό. Σε λίγες μέρες θα έχουμε 5 ημερήσιους και ένα ανοιχτοφύλακα. Ημερήσιους αρχαιοφύλακες. Ο κόσμος, όπως βλέπετε, είναι πολύ και το ευχάριστο είναι ότι θα πάρουμε αυτά τα άτομα λίγα συντόμως.